Κλειστέ τι πόρτε στο λόφο Καστέλη, αντίκρισε ο βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη κατά τη διάρκεια περιοδία που πραγματοποίησε στα Χανιά. Χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμφωνία ξενοδοχοποίηση των ιστορικών κτίριων του Πολυτεχνείου Κρήτη, ενώ τι προηγούμενε ημέρε κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Βρίσκουμε όχι απλώ κλειστή την πόρτα, αλλά δεν έχουμε και καμία οπτική επαφή με τον εσωτερικό χώρο. Φρόντισε φυσικά ο ένας εκ της φωνίας, η εταιρεία, δηλαδή η ξενοδοχειακή μονάδα, η ξενοδοχειακή εταιρεία, να κλείσει την είσοδο και αντιλαμβάνεστε ότι όχι απλώς αποτελεί πρόκληση απέναντι στο χανιώτικο λαό και στην νεολαία των Χανίων, αλλά δείχνει και το απεχθές ταξικό πρόσημο αυτής της πολιτικής, όχι μόνο του της κυβέρνησης, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Ήδη έχει έρθει το θέμα στη Βουλή από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ με ερώτηση και φυσικά και η παρουσία μας σήμερα εδώ σηματοδοτεί της κλιμάκωσης μιας προσπάθειας του κόμματός μας που αφενός έχει να κάνει με την μετατροπή της απλής ερώτησης σε επίκαιρη ερώτηση προκειμένου το θέμα να έρθει για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής και αφετέρου γιατί θα πρέπει να συνεχιστεί με ένταση, χωρίς φόβο, ο αγώνας του χανιώτικου λαού έτσι ώστε να πάρουν πίσω αυτή την επέσχετη συμφωνία. Ο βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε πως με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μπορεί να ακυρωθεί η συμφωνία μεταξύ Πολυτεχνείου και ιδιωτών. Εάν θες να δώσεις φιλέτα σε ιδιώτες, θα πρέπει πρώτα να τα απαξιώσεις, να τα ρίξεις στα μάτια της κοινωνίας και έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης. Πολιτική επιλογή ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για να παραδοθεί ο χώρος στους ιδιώτες. Θέμα πολιτικής βούλησης είναι να πάρθει πίσω αυτή η επέσχητη συμφωνία, καθώς επίσης και θέμα πολιτικής βούλησης είναι, αφού πάρθει πίσω αυτή η συμφωνία και δοθεί στο χανιώτικο λαό, με βάση τις προτάσεις που έχουν κάνει οι φοιτητές, οι φορείς των Χανίων, να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός. Νωρίτερα το κλιμάκιο επισκέφθηκε το ΕΠΑΛ Κισάμου και το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Παράδεκτη κατάσταση, έχει ευθύνει η κυβέρνηση. Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει από εκεί και μετά είναι τι θα γίνει με το νέο σχολικό συγκρότημα που ζητά η κοινωνία και διεκδικεί να φτιαχτεί στον ήδη υφιστάμενο χώρο του σχολικού συγκροτήματος που έχει κριθεί ακατάλληλο, δηλαδή να κατεδαφιστεί και να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία μελετών, δημοπράτησης, κατασκευής σε χρόνο τέτοιο, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να φύγουν από τα κοντέινερ και να πάνε στον πραγματικό τους φυσικό σχολικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος των ΚΕΣΥ είναι καταλυτικός, διότι έχει να κάνει με την ίδια την διάγνωση και την έγκαιρη ένταξη αυτών των παιδιών στις σχολικές μονάδες, με βάση τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.